Επωφελούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχουμε ένα νέο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής και έχουμε και κίνητρα και πολύ θετικά μάλιστα όσον αφορά τη στέγα στην Ήπεθρο. Θέλω να τα δούμε αυτά τα πράγματα, αλλά πριν πάμε σε αυτά, ήθελα να δούμε λιγάκι τα επεισόδια, αγαπητέ μου Λοΐζο Μιχαήλ, στην Κοφίνου, προχθές. Ήθελα την άποψή σου, τι έγινε εκεί, τι διευθέτηση έχει γίνει και πώς έχουν τα πράγματα με τους μετανάστες, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος στο κομμάτι αυτό. Αγαπητέ Ανδρέα, περάσαμε μια δύσκολη κατάσταση, θα έλεγα, για άλλη μια φορά στο κέντρο φιλοξενίας. Αυτή τη φορά στο κέντρο φιλοξενίας στην Κοφίνου, όπου προχθές, όπως πολύ σωστά έχεις αναφέρει, το πρωί ανεβρέθηκαν 16 θετικά πρόσωπα στον ιό. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, ώστε αυτά τα πρόσωπα να μεταφερθούν στο κέντρο αποκατάστασης στην Τερσεφάνου. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα αρνήθηκαν χωρίς αιτιολόγηση να εισέλθουν στα ασθενοφόρα για να μεταφερθούν. Είχαν προκύψει κάποια μικροεπισόδια, κάποιες μικροζημιές στο κέντρο φιλοξενίας. Αργά το απόγευμα έγινε κατορθωτό να μεταφέρουμε τους 12 εξ αυτών στο κέντρο αποκατάστασης, παρέμεναν οι άλλοι 4. Δυστυχώς κάποια στιγμή ένας εξ αυτών ανέστηρε μαχαίρι εναντίον μέλους της αστυνομικής δύναμης και λειτουργών της υπηρεσίας ασύλου, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξει οποιοδήποτε τραυματισμός. Και πολύ αργά το βράδυ, γύρω στις 2 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, έγινε κατορθωτή επιτέλους η μεταφορά και των υπολείπων, αφού πίστηκαν ότι η μεταφορά τους ήταν για το δικό τους καλό πρώτα και πάνω απ' όλα, και βεβαίως για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπήρχε περαιτέρω διασπορά του ιού στην υπόλοιπη κοινότητα, στο υπόλοιπο κέντρο. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Συνέχιστε. Θα έλεγα απλά ότι δυστυχώς παρακολουθούμε με ευκολία κάποιοι να ανασύρουν όπλα και μαχαίρια εναντίον συνανθρώπων τους. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για δύσκολες καταστάσεις. Η λειτουργοί της υπηρεσίας ασύλου στο κέντρο φιλοξενίας προσπαθούν να διαχειριστούν την όλη κατάσταση, πολλές φορές και με κίνδυνο της ζωής τους. Όμως επαναλαμβάνω ότι πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια του προσωπικού, η ασφάλεια των διαμενόντων και βεβαίως υπό τις περιστάσεις που διαβιούμε το τελευταίο διάστημα με τον κορονοϊό, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει Διασπορά του ιού, έτσι. Τώρα, στο έτερο στράιο, στον έτερο χώρο φιλοξενίας μεταναστών, στο Πουρνάρα εκεί, πώς έχουν τα πράγματα, γιατί υπήρξε και με βάση το διάταγμα το τελευταίο, ότι απαγορεύεται η διακίνηση, έτσι. Και για τα δύο κέντρα ισχύει αυτό. Από την 1η Νοεμβρίου έχουν κλείσει ουσιαστικά τα κέντρα για είσοδο και έξοδο των νέων εισερχομένων. Σε ό,τι αφορά τώρα το κέντρο φιλοξενίας, το κέντρο πρώτης υποδοχής ουσιαστικά στην Κοκκίνο Τερμητιά, το Πουρνάρα, είναι εξίσου δύσκολη κατάσταση, αγαπητέ Ανδρέα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 χώρους καραντίνας, οι οποίοι είναι υπερπλήρης. Υπάρχει μια καθημερινά σταθερή ροή νέων αφήξεων, πράγμα το οποίο ανεβάζει σημαντικά τους αριθμούς των φιλοξενουμένων. Αρκεί να σας πω ότι στον κεντρικό χώρο αυτή τη στιγμή του κέντρου πρώτης υποδοχής υπάρχουν γύρω στα 350 άτομα και άλλα 370 στους χώρους των καραντίνων. Να υπενθυμίσω ότι βάσει των πρωτοκόλων του Υπουργείου Υγείας είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε την 14ήμερη καραντίνα, κυρίως για όσους προέρχονται από την Τουρκία, που πρόκειται για μια χώρα που δεν έχουμε σαφή επιδημιολογική εικόνα και αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να αφήνονται οι άνθρωποι αυτοί ελεύθεροι είτε στην κοινότητα είτε βεβαίως και στον υπόλοιπο χώρο του κέντρου πρώτης υποδοχής. Άρα και εκεί υπάρχει ένας υπερπληθυσμός αυτή τη στιγμή. Καταβάλουμε όμως το όπαν των δυνάμεών μας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και εκεί την κατάσταση. Και εκεί ετοιμάζονται και άλλοι χώροι για καραντίνα, για απομόνωση των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με θετική στον κορονοϊό. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε το θέμα αυτό με τα βελτιωμένα κίνητρα για τη στέγαση, να δούμε ποιοι επωφελούνται. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, για τις ορεινές περιοχές. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το νέο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής πάρα πολλές, πολύ περισσότερες κοινότητες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αγαπητέ Ανδρέα, παρά το δύσκολο της χρονιάς που περνούμε με την οικονομική στενότητα που προκλήθηκε κυρίως λόγω της πανδημίας, η κυβέρνηση συνεχίζει την εφαρμογή του αναπτυξιακού της προγράμματος χωρίς παρεκκλήσεις. Είναι σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν που ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε πριν από μερικές μέρες το αναθεωρημένο στεγαστικό σχέδιο ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών και τα βελτιωμένα πολυοδομικά κίνητρα για στέγαση και προσιτή κατοικία. Να θυμίσουμε ότι μόλις τον περασμένο Ιούλιο του 2019 είχε τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο στεγαστικής πολιτικής αυτών των περιοχών, μαζί με ένα πακέτο πολυοδομικών μέτρων και κινήτρων για την παραγωγή προσιτής κατοικίας, αλλά
και κίνητρα για να ωθήσουμε την αγορά και να δημιουργηθούν υποδομές και οικοδομές που θα διατίθονται για προσιτό ενοίκιο. Ο σκοπός και ο στόχος αυτών των σχεδίων και των κινήτρων είναι η παροχή στεγαστικών διευκολύνσεων σε εκείνες τις ομάδες των συμπολιτών μας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή της εφαρμογής των κινήτρων αυτών και των σχεδίων, παρακολουθούσαμε ως Υπουργείο Εσωτερικών και αξιολογούσαμε συνεχώς την πορεία υλοποίησής τους, όπως και την ανταπόκριση βεβαίως των ιδιωτών επενδυτών απέναντι σε αυτά τα προσφερθέντα κίνητρα. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι μέχρι τον περασμένο μήνα, δηλαδή μέσα σε διάστημα 16 μηνών εφαρμογής του σχεδίου, για τις μένα κριτικές περιοχές υποβλήθηκαν 187 προτάσεις και εγκρίθηκαν 139 εξ αυτών. Άρα το ενδιαφέρον για τις ακριτικές περιοχές προφανώς κρίνεται σαν ικανοποιητικό, όμως δυστυχώς δεν υπήρξε το ίδιο ενδιαφέρον και ο ίδιος βαθμός ικανοποίησης για τις 110 ορεινές περιοχές που κάλυπτε το έτερο σχέδιο, ναι, και στις οποίες ο αρχικός μας στόχος ήταν η δημιουργία συνθηκών παραμονής των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων ζευγαριών, των νέων ανθρώπων, για να καταπολεμήσουμε την αστιφιλία. Συγκεκριμένα, να αναφέρουμε ότι για τις ορεινές περιοχές λήφθηκαν μόνο 28 προτάσεις, ναι, και τελικά εγκρίθηκαν οι μισές, οι 14 δηλαδή, με μια συνολική δαπάνη των 460.000. Ακριβώς λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια έγκυται και η ανακοίνωση του αναθεωρημένου και βελτιωμένου πλέον πλαισίου στεγαστικής πολιτικής. Έγιναν βελτιώσεις με νέα σημαντικά κριτήρια ώστε το σχέδιο να καταστεί πιο ελκυστικό και προσιτό για τους πολίτες. Πέραν των ορεινών και ακριτικών περιοχών, περιλαμβάνει πλέον και όλες τις μειονεκτικές κοινότητες, είτε αυτές ανήκουν σε δήμους είτε σε κοινότητες. Με τη διαφοροποίηση των κριτηρίων, οι κοινότητες που πλέον εντάσσονται στο σχέδιο αυξάνονται από τις 128 που ήταν προηγουμένως σε 259. Προστίθενται δηλαδή ακόμη 131 κοινότητες. Ναι. Ανεβαίνει σημαντικά επίσης ο πληθυσμός, ο οποίος καλύπτουν πλέον αυτά τα σχέδια από τις 25.000 στις 83.000 περίπου. Ναι. Και πλέον προσφέρεται ειδικά για τις 113 κοινότητες του Τροόδους, αλλά και το σύνολο των κοινοτήτων της περιοχής του Ακάμα και της περιοχής της Λυρίας. Λοιπόν, μου, τι προϋποθέσεις, γιατί αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτά τα σχέδια? Μπορούμε να πούμε κάτι στον κόσμο τώρα? Για να θεωρηθεί κάποιος καταρχής μια περιοχή μειονεκτική, θα πρέπει να καλύπτει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια είναι το υψόμετρο, το οποίο θα πρέπει να είναι πέραν των 500 μέτρων αντί 600 μέτρων, βρίσκεται προηγουμένως, η απόσταση από τα αστικά κέντρα πέραν των 40 χιλιόμετρων, κοινότητες κάτω από 500 κατοίκους βάσει της απογραφής του 2011 και σε απόσταση πέραν των 30 χιλιόμετρων από τα αστικά κέντρα, και βεβαίως κοινότητες κάτω από 500 κατοίκους με την απογραφή του 2011 με μείωση πληθυσμού 10% και με μείωση πληθυσμού 20% σε σχέση με την απογραφή του 1992. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, αγαπητέ Ανδρέα, τα οποία θα ήταν καλό ενδεχομένως να αναφέρουμε. Να πούμε, ναι. Υπάρχει μια αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για ένα μονήρες άτομο που επιθυμεί να διεκδικήσει το συγκεκριμένο σχέδιο από τις 25.000 που ήταν το προηγούμενο σχέδιο, πλέον ανεβαίνει στις 35.000 ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα. Μάλιστα. Για ένα ζεύγος, μια οικογένεια δύο ατόμων δηλαδή, από τις 45.000 στις 55.000. Για μια οικογένεια τριών ατόμων από τις 50 στις 65, για οικογένεια τεσσάρων ατόμων από τις 55 στις 70 και για μια οικογένεια πέντε ή περισσότερων ατόμων, το εισοδηματικό κριτήριο ανεβαίνει από τις 65.000 στις 75. Είναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε επίσης και την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση που θα παίρνουν αυτοί οι συμπολίτες μας, αφού υπάρχει μια καθολική αύξηση σε όλες τις κατηγορίες. Για ένα νεαρό ζεύγος κάτω των 41 ετών δηλαδή, η δαπάνη η οποία θα δίνεται, η χορηγία μάλλον η οποία θα δίνεται, από τις 30.000 που ίσχυε προηγουμένως ανεβαίνει στις 40. Για μια οικογένεια με τέκνα, νεαρή οικογένεια με τέκνα, πάλι κάτω των 41 ετών το ζεύγος, από τις 35.000 ανεβαίνει στις 45. Για τους πολύτεκνους με 4 παιδιά και άνω, από τις 40.000 ανεβαίνει στις 50.000 η χορηγία. Και βεβαίως για ένα μονήρες άτομο παραμένει η χορηγία ως είχε στις 20.000. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικές κατασκευές που χρειάζονται για μια οικοδομή, για ένα σπίτι, στη βάση βεβαίως και των προνοιών του Τμήματος Πολεοδομίας και Κτίσεως, θα δίνεται μια πρόσθετη χορηγία που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 10.000. Τώρα, επειδή τώρα που μιλάμε, υπάρχει ενδιαφέρον να ρωτάνε οι φίλοι μας για τα σχέδια αυτά και για τις προϋποθέσεις. Έχει έρθει και ένα μήνυμα από ένα φίλο εδώ που λέει το εξής. Είχαμε κάνει, λέει, εμείς μέσα από αυτά τα σχέδια, είχαμε κριθεί από τη Μέρημνα για νέα ζευγάρια
για το ποσό που δίνεται, αλλά όταν πήγαμε, αποταθήκαμε στο Υπουργείο, μας είπαν δεν έχουν τώρα λεφτά για να μας τα δώσουν. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα, ούτως ώστε να δούνε έτσι λύσει το πρόβλημά τους. Αγαπητέ Ανδρέα, αυτό το οποίο έχουμε ανακοινώσει ως Υπουργείο πριν από περίπου 1,5 μήνα είναι ότι όσοι έχουν εγκριθεί μέχρι και τον Μάιο του 2020 θα λάβουν την χορηγία τους κανονικά φέτος. Την ίδια στιγμή, επειδή υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον και υπήρξαν πάρα πολλές εγκρίσεις, ακριβώς υπήρχε ένα ζήτημα το πού ακριβώς θα βρεθούν εκείνα τα χρήματα για όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν εγκριθεί ή ενδεχομένως θα εγκριθούν μέχρι και το τέλος του έτους. Αυτό το οποίο έχουμε πει είναι το εξής. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια και ήδη έχουν εξοικονομηθεί σημαντικά ποσά ακριβώς για να μπορέσουμε να καλύψουμε φέτος περισσότερους από τους εγκριθέντες συμπολίτες μας. Για όσους όμως δεν καταφέρουμε φέτος να δώσουμε την συγκεκριμένη χορηγία για την οποία έχουν εγκριθεί, θα λάβουν τη συγκεκριμένη βεβαίωση από την υπηρεσία Μέρημνας, η οποία θα λειτουργεί εν είδη εγγυητικής, αν θέλετε, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, και θα λάβουν τη χορηγία τους το συντομότερο δυνατόν εντός της επόμενης χρονιάς. Κανένας όμως δεν πρόκειται να χάσει τα χρήματα του, θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι και κατηγορηματικοί σε αυτό. Μάλιστα, γιατί οι άνθρωποι δικαιολογημένα ρωτάνε, ναι, οι άνθρωποι σου λένε γιατί να πάω στην τράπεζα να χρεωθώ, αφού υπάρχει εγκριμένο κονδύλι, να το πάρω να κάνω ένα σπιτάκι. Λοιπόν, αγαπητέ μου, Λοΐζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να θες να προσθέσεις για τα θέματα αυτά. Απλά ήθελα να επαναλάβω, αγαπητέ Ανδρέα, ότι ήδη έχουν βρεθεί συγκεκριμένες εξοικονομήσεις για τις συγκεκριμένες εγκρίσεις. Γίνεται προσπάθεια να βρεθούν πρόσθετες εξοικονομήσεις για να καλύψουν και άλλους συμπολίτες μας. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, η διαβεβαίωση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι όλοι όσοι εγκρίθηκαν και όλοι όσοι θα εγκριθούν το επόμενο διάστημα θα πάρουν λάβουν λεφτά. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λέζο Μιχαήλ, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα